σάρκα και οστά δίνεται στην τεράστια προσπάθεια για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα μέσω θαλάσσιου διαδρόμου με τη συμβολή 9 εμπλεκόμενων μερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Κυπριακή Δημοκρατία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν την πρόθεση να ανοίξουμε ένα θαλάσσιο διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο ρόλος της Κύπρου στο μηχανισμό για την ασφαλή αποστολή βοήθειας βάρης σήματος. Κάτι που διαφαίνεται μέσα από την ανακοίνωση όσων θα συμβάλλουν για να φτάσει απρόσκοπτα η επίγουσα βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό. Η ηγεσία της Κύπρου στην πρωτοβουλία Αμάλθια ήταν αναπόσπαστο στοιχείο για να καταστεί δυνατή αυτή η κοινή προσπάθεια. Η Κύπρος θα συγκαλέσει σύντομα ανώτερους αξιωματούχους για να συζητήσουν πώς μπορούμε να επιταχύνουμε αυτό το θαλάσσιο κανάλι που υποστηρίζει όσους έχουν ανάγκη. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος από το βήμα του State of the Union είχε ανακοινώσει με ποιο τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκλειδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια διαθαλάσσης προς τη Γάζα. Tonight, I'm directing the US military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza that can receive large shipments carrying food, water, medicine and temporary shelters. Στη σημαντική συμβολή της Κύπρου ως ορμητήριο για τη βοήθεια προς τον Παλαιστινιακό λαό γίνεται εκτενής αναφορά και στα ξένα μέσα. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως οι αρχικές αποστολές προς τη Γάζα θα προέρχονται από την Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι το σημείο συντονισμού για αυτή την αποστολή και για τη θαλάσσια γέφυρα βοήθειας. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η προσωρινή προβλήτα θα είναι έτοιμη μέσα σε λίγες εβδομάδες με τις ΗΠΑ να διαθέτουν όλα τα μέσα για την κατασκευή της. Την ίδια ώρα έντονη ήταν η κριτική και η πίεση που άσκησε ο Biden προς το Ισραήλ. And Israel must do its part.